Πάμε να κλείσουμε το μέρος με τον κύριο Γαβρίλο Βουγιούκα, ελαιοχρωματιστής. Ωστόσο, έχει την εξής ικανότητα. Φτιάχνει μουσικά όργανα, υλικό... Τα κονσερβοκούτια. Κονσερβοκούτια. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Στη Λέσβο βρίσκεστε, σωστά? Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λέσβο. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, παρουσιάζοντας το θέμα, έχουμε μείνει έκπληκτοι. Και το πρώτο ερώτημα, πρώτη απορία, πώς τα έχετε καταφέρει και πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση? Αυτή η έμπνευση ήρθε από το YouTube. Δεν είναι δικιά μου πατέντα. Έτυχε, ας πούμε, να ασχοληθώ με μουσική, να μάθω, ας πούμε, μπουζούκι. Και ψάχνοντας και στο YouTube, είδα κάποιο κύριο ο οποίος είχε κάνει ένα μπαγλαμά από καφέ. Και λέω, θα προσπαθήσω. Τώρα θα ρωτήσω και εγώ, ο ήχος ναι, που βγαίνει γενικά από τα μουσικά όργανα είναι ο σωστός ή υπάρχει απόκληση? Δεν είναι όπως θα σου βγάλει το ξύλο, αλλά είναι κοντά. Αλλά είναι κοντά. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Οπότε πήρατε την έμπνευση και το υλοποιήσατε. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Βουγιούκα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιάξετε ένα μουσικό όργανο? Και βλέπω μπροστά σας έχετε κάποιο, οπότε να μας πείτε και ποια έτσι έχετε προσπαθήσει να προσεγγίσετε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ένα κανονικό όργανο, ας πούμε, όπως είναι αυτό, μου πήρε κάπου στο μήνα. Λίγο παραπάνω από μήνα, κάπου εκεί. Αυτά με τα κουτιά πολύ πιο λίγο. Αυτό, σε θέμα, δηλαδή, μου πήρε 2 εβδομάδες ένα κουτί να το κάνω. Μάλιστα, οι κριτικές, για πείτε μας, επαγγελματίας το έχει πιάσει στα χέρια του? Ναι, το έχει πιάσει ο Γρηγόρης Βασίλας συγκεκριμένα. Είναι ένας σολίστας μπουζουκτσής, χωριανός μας, στην Αθήνα. Και τώρα μου έχει παραγγείλει αυτό εδώ, να το κάνω. Αυτό θα πάει σε αυτόν, δώρο, συγκεκριμένα. Παρόλο που κάτι μου το παράγγειλε, λέω, θα το κάνω δώρο. Αυτό. Μπράβο. Για να το χρησιμοποιείς, φαντάζομαι. Θα το χρησιμοποιεί, θα τον έχει και ο γιος του πιθανόν, γιατί και ο μικρός είχε μείνει έκπληκτος με το κουτί και το άρεσε. Η αλήθεια είναι, βλέπουμε φωτογραφίες αυτή τη στιγμή, τα μουσικά όργανα είναι πανέμορφα. Η αλήθεια είναι πως δεν διαχωρίζει κάποιος, δεν ξεχωρίζει, δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι αν δεν το πιάσει και το δει από κάτω, δεν καταλαβαίνει ότι είναι από κονσερβοκούτια. Ακριβώς. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό το να φτιάξετε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ανοίξτε και την κάμερα να σας δούμε λίγο. Πατήστε λίγο να σας ξαναδούμε πάλι. Υπάρχει ένα θεματάκι. Η αλήθεια είναι... Η κάμερα σου... Ναι, λίγο η κάμερα, έτσι να το φτιάξουμε λίγο. Για κοίτα τώρα πάνε, λίγο η κάμερα δεν είναι. Πάντως, ο κύριος Βουγιούκας ξεκίνησε από ό,τι γνωρίζω να ασχολείται πριν από 2 χρόνια με την προσπάθεια έτσι κατασκευής των μουσικών οργάνων και φαίνεται ότι 2 χρόνια μετά τα μουσικά όργανα από κονσερβοκούτια της Λέσβου ταξιδεύουν και στην Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Η αλήθεια είναι πως εγώ πέρα από το ταλέντο βέβαια, η αλήθεια είναι ξεχωρίζω και τη θέληση ενός ανθρώπου να ξεχωρίσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στα πιο ασήμαντα και στα πιο σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, να προσπαθούμε καθημερινά να ξεχωρίζουμε. Σωστά, κύριε Βουγιούκα. Το προσπαθήσατε, ναι, το δουλέψατε. Πολύ σωστά, ακριβώς. Το δούλεψα γιατί μου άρεσε αυτό το πράγμα που έκανα. Πειραματίστηκα στην ουσία με τα κουτιά να δω αν θα γίνει. Και... Δεν ξέρω, μπορείτε, γνωρίζετε κάποιο μουσικό όργανο, μπορείτε να μας παίξετε, να ακούσουμε λίγο τον ήχο που βγαίνει? Ναι, ναι, να σας παίξω αυτό που είναι σε κλίμακα μπουζουκιού, ας πούμε. Για να δούμε. Είστε εξαιρετικός, ήδη πρώτη παραγγελιά, η πρώτη παραγγελιά για κριτική λύρα έχει φτάσει. Οπότε το αφήνω σε εσάς.
Αν ασχοληθώ με κριτική λύρα και εδώ τα τεχνικά της Μέρη, μπορεί κάτι να γίνει. Εννοείται. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Και από εμάς την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.